Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είναι τα Πανεπιστημιακά στην 4Ε, η εκπομπή που γνωρίζει μαζί με εσάς τα πανεπιστήμια μας, την ανώτατη εκπαίδευση στην πατρίδα μας. Σήμερα βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στους χώρους του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, στις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης. Θα γνωρίσουμε και θα μιλήσουμε για το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του τμήματος, τον κύριο Παπαδιοδόρου Γεώργιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας και θα μας μιλήσετε για το τμήμα, για τις αλλαγές που έχουν έρθει. Εγώ ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε στο τμήμα. Στο νέο πλέον Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Πού βρισκόμαστε γεωγραφικά? Είμαστε στην Πανεπιστημίου Πολύ Θεσσαλονίκης, στη Σύνδο. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας εκτείνεται σε 8 πανεπιστήμιο πόλεις. Δηλαδή αρχίζει από το Δημότυχο, Καβάλα, Σέρες, Δράμα, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Σύνδος, Θεσσαλονίκη, Θέρμη και Κατερίνη. Είναι ένα από τα 8 τμήματα της σχολής. Είναι ένα από τα 8 κάμπους του Πανεπιστημίου. Το μεγαλύτερο. Τώρα, το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, ιστορικά πότε άρχισαν τα πρώτα βήματα? Μια αναδρομή να μας κάνετε. Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων προέκυψε από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, το οποίο επίσης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προέκυψε από το Τμήμα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Λογιστικής. Άρα δηλαδή έχουμε πρώτα Τμήμα Λογιστικής. Τμήμα Λογιστικής με το σχέδιο Αθηνά προχωρήσαμε με την ονομασία του τμήματος από Τμήμα Λογιστικής σε Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και πλέον σήμερα έχουμε μετεξέλιξη του τμήματος από Τμήμα Λογιστικής σε Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων. Εδώ θα πρέπει να πω ότι είναι ένα τμήμα το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και άρα υπ' αυτή την έννοια δεν δέχεται φοιτητές από μεταγραφή από άλλα τμήματα. Αυτό είναι πιθανώς να αποτελεί πλεονέκτημα, πιθανώς να αποτελεί και μειονέκτημα. Η αποστολή του τμήματος ποια θα λέγαμε ότι είναι? Η αποστολή του τμήματος είναι να φέρει στην ελληνική κοινωνία πτυχιούχους στον τομέα της λογιστικής αλλά και των πληροφοριακών συστημάτων. Θέλαμε να δώσουμε ένα πιο μοντέρνο αντικείμενο στους αυριανούς λογιστές μας, χρησιμοποιώντας πλέον όλες τις νέες τεχνολογίες. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, το αντικείμενο των πληροφοριακών συστημάτων εντάχθηκε μέσα στο ευρύτερο αντικείμενο του τμήματος. Κύριε καθηγητά, για να δώσουμε να καταλάβουν και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να ξεχωρίσουμε τι είναι η λογιστική, να προσδιορίσουμε μάλλον, και τι είναι τα πληροφοριακά συστήματα. Γιατί η λογιστική, πολύ απλά, ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι είναι η επιστήμη που εντοπίζει, καταγράφει όλα αυτά τα οικονομικά δεδομένα οικονομικών μονάδων και τα παρουσιάζει μετά σε εκθέσεις, τα καταγράφει και ο καθένας που θέλει και ενδιαφέρεται παίρνει αποφάσεις οικονομικές. Πώς μπορούμε να τα προσδιορίσουμε αυτά τα δύο? Πώς δηλαδή μπορούν να συνεργήσουν? Ακριβώς. Αυτά τα δύο αντικείμενα. Ωραία η ερώτηση. Ακριβώς όπως είπατε για τη λογιστική, είναι αυτή όπως το προσδιορίσατε. Τα πληροφοριακά συστήματα τώρα είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιούν οι λογιστές, οι αυριανοί λογιστές, προκειμένου να καταλήξουν καλύτερα σε αυτά τα συμπεράσματα τα οποία αναφερθήκατε προηγουμένως. Επομένως, λοιπόν, συνεπικουρεί τροποντινά στο αντικείμενο, στην επιστήμη της λογιστικής, η επιστήμη της πληροφορικής και άρα των πληροφοριακών συστημάτων. Ο σκοπός μας, του τμήματος εννοείται. Του τμήματος εξακολουθεί να παραμένει, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, στον εφοδιασμό της κοινωνίας με νέους επιστήμονες, οι οποίοι να χρησιμοποιούν πλέον τα νέα μέσα,
όπως είναι τα πληροφοριακά συστήματα. Να μιλήσουμε τώρα λίγο και για το πρόγραμμα των μαθημάτων. Ναι. Ήδη από τη στιγμή που, από το Μάιο του 2019, όπου δημοσιεύτηκε ο νόμος 4610, το οποίο αφορά το ΔΠΑΕ αλλά και άλλα πανεπιστήμια, είναι ένας μεγάλος νόμος αυτός, και πλέον καθορίστηκε το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος, το οποίο είναι λογιστική και πληροφοριακά συστήματα, η συνέλευση έκανε τεράστιες προσπάθειες έτσι ώστε να φέρει ένα πρόγραμμα μοντέρνο. Πρέπει να σας πω ότι το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι... η επεξεργασία του προγράμματος σπουδών δεν άρχισε με τη δημοσίευση του νόμου. Ήδη στο τμήμα μας είχε ξεκινήσει νωρίτερα από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2018. Ξεκίνησε η διαδικασία σύνταξης του προγράμματος σπουδών. Συγκρότησε λοιπόν η συνέλευση του τμήματος μία επιτροπή υπό τον καθηγητή κύριο Σαμαθρακή, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα κάνανε εισηγήσεις στη συνέλευση, έγιναν απανωτές συζητήσεις πάνω στο πρόγραμμα σπουδών και σήμερα πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος είναι ένα μοντέρνο πρόγραμμα με πολλά μαθήματα επιλογής κυρίως. Με πολλά μαθήματα επιλογής, δηλαδή έχουμε περίπου, το πρόγραμμα σπουδών αυτή τη στιγμή έχει περίπου τα 70 μαθήματα, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Ένα βασικό κορμό αποτελούν τα μαθήματα, τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να λάβει κανείς το πτυχίο της λογιστικής και πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία συμπληρώνονται με τα μαθήματα επιλογής και εφόσον κάποιος τα επιλέξει, καθίστανται υποχρεωτικά. Άρα δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι προκειμένου να καταστεί ένας πτυχιούχος του τμήματος, θα πρέπει να παρακολουθήσει 44 μαθήματα. Δηλαδή 5 μαθήματα παραπάνω από ό,τι στην προηγούμενη κατάσταση το ΤΕΙ. Ποια είναι τα εφόδια τώρα που οι φοιτητές αποκτούν από αυτές τις γνώσεις, από αποκτηθήσεις γνώσεις, και τα εφόδια τους? Τα εφόδια είναι, καταρχάς, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεωρητικά μαθήματα, αλλά και μαθήματα εργαστηρίων. Τα εργαστήρια κυρίως εστιάζονται στην λογιστική, αλλά και στην πληροφορική. Αυτά αποτελούν τα εφόδια. Κύριε καθηγητά, πόσο σημαντικό είναι να βελτιώνεται η ποιότητα της εκπαίδευσης? Αναφέρετε προηγουμένως ότι αναδιαμορφώσετε το πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι για να υπάρχει μια ποιότητα στην εκπαίδευση χρειάζονται ανατακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται και μια ανανέωση στις σπουδές. Αυτό είναι κάτι... Και φυσικά σε συνδυασμό με τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, της αγοράς κάθε φορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται στην ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Το πρόγραμμα σπουδών θεσμικά πρέπει να ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια. Επομένως, λοιπόν, υπάρχει μια διαρκής επιτροπή προγράμματος σπουδών, όπως σας ανέφερα προηγουμένως για την επιτροπή που συγκροτήσαμε για τη σύνταξη του νέου προγράμματος. Η επιτροπή αυτή θα λειτουργεί, θα καταγράφει τις αδυναμίες, θα βλέπει τις προκλήσεις και θα προτείνει μέσα σε χρονικό διάστημα το οποίο προβλέπεται από την νομοθεσία την καινούργια αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών. Να μιλήσουμε λίγο και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Να μιλήσουμε. Το τμήμα, το πρώην τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής, εδώ και 4 χρόνια υπέβαλε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών υπό τον τίτλο «Χρηματοοικονομική διοίκηση, λογιστική και πληροφοριακά συστήματα». Λειτουργεί άψογα. Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διδάσκουν, εκτός από καθηγητές του τμήματος και καθηγητές άλλων
ιδρυμάτων, πανεπιστημίων. Αυτό σημαίνει συνεργασία με άλλα ιδρύματα? Όχι, απλούστατα έχουμε διδάσκοντες από άλλα πανεπιστήμια. Τα οποία οι οποίοι συνάδελφοι, ο ένας είναι αφιπηρητής σας, ομότιμος καθηγητής και ο άλλος είναι ενεργός καθηγητής της λογιστικής. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ πετυχημένο τμήμα. Και χρήσιμο, φαντάζομαι. Οι φοιτητές μας είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Δεν είναι εξ αποστάσεως. Είναι ένα τμήμα, είναι ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών όπου πρέπει κανείς να παρακολουθεί. Παίρνονται παρουσίες δηλαδή από αυτή την έννοια. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 10 μαθήματα, 5 στο ένα εξάμεινο και 5 στο άλλο. Και καταλήγουμε με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Πόσοι φοιτητές περίπου είναι? Ο αριθμός των φοιτητών οι οποίοι παρακολουθούν το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι 40. Σε κάθε περίοδο δηλαδή έχουμε 40 παιδιά μεταπτυχιακούς φοιτητές. Δεν είχαμε μέχρι τώρα προβλήματα. Θεωρώ ότι... Είχε επιτυχία το πρόγραμμα. Πάρα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα. Όσο αφορά τώρα για τους απόφοιτους, πού μπορούν να απασχοληθούν τα παιδιά που τελειώνουν... Εννοείται του προπτυχιακού. Του προπτυχιακού, τα παιδιά που τελειώνουν το τμήμα το συγκεκριμένο. Ο κλάδος της λογιστικής είναι ένας κλάδος ο οποίος ζητείται. Όπως και να γίνει, το περιβάλλον είναι τόσο σύνθετο που ο καθένας μας χρειάζεται οπωσδήποτε το λογιστή του. Έτσι. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, προσωπικά ως πρόεδρος του τμήματος, αλλά και καθηγητής του τμήματος, αλλά και ως πρόεδρος του τμήματος, δεν έχω ανησυχία για την απασχόληση ή την απασχολησιμότητα των φοιτητών μας και των πτυχιούχων μας. Θα πρέπει να σας πω ότι στο νέο πρόγραμμα σπουδών εξακολουθούμε να... διατηρούμε μάλλον την πρακτική άσκηση και μάλιστα την έχουμε εντάξει ως μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών. Εξακολουθούμε να στέλνουμε τα παιδιά μας σε επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν την εμπειρία, να δουν τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Αυτό έχει δύο καλά. Και αποκτούν εμπειρία, αλλά και από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι πολύ καλοί οι φοιτητές. Οπότε οι επιχειρήσεις μπορούν να τους κρατήσουν. Βέβαια. Επειδή είναι ένα αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια, από το 1996 και μάλιστα για κάποιο μεγάλο διάστημα ήμουν και επιστημονικός υπεύθυνος όλου του Ιδρύματος για την πρακτική άσκηση, είχα την ευκαιρία να δω τα πλεονεκτήματα αυτού του θεσμού της πρακτικής άσκησης. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις φοιτητές μας, εξαιτίας ακριβώς του θεσμού της πρακτικής άσκησης, έμειναν και σταδιοδρομούν πλέον στον ιδιωτικό τομέα. Θα λέγαμε και για χρόνια πλέον. Για χρόνια, ακριβώς. Όταν σε κάποια στιγμή κάποια φοιτήτρια ήρθε και μου είπε «εγώ θέλω να κάνω πρακτική άσκηση εκεί», της είπα «δεν θα κάνεις εκεί, θα κάνεις κάπου αλλού που θα σου πω εγώ». Και πραγματικά αυτό έγινε αφορμή να σταδιοδρομήσεις αυτή τη μεγάλη εταιρεία η φοιτήτρια και να κερδίσει τη ζωή της. Πολύ σημαντικό αυτό. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, κύριε καθηγητά, περίπου πόσα άτομα το αποτελούν το ρόλο σου? Κοιτάξτε, το προσωπικό του τμήματος, επειδή εγώ είμαι από τους παλαιότερους, ίσως ο παλιότερος, το τμήμα σταδιακά υπέστη μία αφέμαξη, ας το πούμε έτσι, από προσωπικό. Τις καλύτερες μέρες του τμήματος
Το προσωπικό, οι τακτικοί καθηγητές ήμασταν 23. Σήμερα είμαστε 11. Έχει μια διαφορά. Και μάλιστα από τη δεκαετία του, από το 2010 και μετά, το προσωπικό μπορώ να πω ότι φθήνει. Θέλω να πιστεύω ότι μετά το 2019, όπου κάθε αποχώρηση θα αναπληρώνεται, θα συνεχίσει να αυξάνεται το προσωπικό, επειδή ακριβώς θα δίνονται θέσεις. Και αυτές οι οποίες θα συνταξιοδοτούνται, μεταξύ αυτών και εγώ, σε 3 χρόνια, αλλά και αυτοί οι οποίοι θα φύγουν, θα προκηρυχτούν νέες θέσεις, θα έρθουν καινούργια άτομα. Με αφορμή λοιπόν αυτό να σας ρωτήσω, μπορείτε να θυμηθείτε, αν θα θέλετε, τα φοιτητικά σας χρόνια, να τα συνδέσουμε λίγο έτσι τα με τα σημερινά, ναι, και να κάνουμε μια σύγκριση σήμερα με τους σημερινούς φοιτητές. Κοιτάξτε, τα φοιτητικά τα χρόνια τα δικά μας ήταν διαφορετικά. Τα ακροατήρια ήταν μεγάλα. Δεν είχαμε την ευκαιρία να έχουμε τον καθηγητή μας κοντά. Εγώ βρίσκομαι στο τμήμα από το 1984. Πόσα χρόνια, αρκετά. Σε όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, αισθανόμουν πολύ κοντά στα παιδιά και ακόμα. Εντάξει, αυτό είναι και ένα χάρισμα που μπορεί να δεν έχει. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα δικό μου. Απλά σήμερα πλέον τα παιδιά, μάλλον στα τόσα χρόνια που βρίσκομαι εδώ, τα παιδιά ήταν ανέκαθεν, τα αισθανόμουν κοντά. Τα ακροατήρια ήταν μικρά. Δεν ξέρω αν έχουμε την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά, ας πούμε, να κάνει η κάμερα ένα γύρισμα από στην αίθουσα εδώ μέσα. Αυτό είναι το ακροατήριο. Χωράει όλο και όλο 64 άτομα. Αυτά ήταν τα ακροατήρια όταν ήμασταν ΤΕΗ. Τώρα βέβαια τα πράγματα θα αρχίσουν να δυσκολεύουν, με την έννοια ότι θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τις υποδομές μας. Δηλαδή αυτές οι αίθουσες πλέον δεν επαρκούν. Θα πρέπει να... Ακριβώς, να αναπροσαρμόσουμε τις υποδομές μας. Δηλαδή όταν μια τάξη είχε, ας πούμε, 60-65 άτομα, τώρα μιλάμε για ίσως 150-200. Διαφορετική είναι. Έτσι ήμασταν και εμείς παλιά, αλλά εμείς ήμασταν πολύ πιο πολύ. Δηλαδή ήμασταν 1500 που περνούσαμε τότε. Πόσοι παρακολουθούσαμε, ελάχιστοι. Δεν είχαμε όμως την ευκαιρία να έχουμε τον καθηγητή κοντά μας, να μας κατευθύνει κτλ. Τώρα αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Δηλαδή, αν θέλω να κάνω μια σύγκριση των δικών μου φοιτητικών χρόνων με τα φοιτητικά χρόνια των παιδιών εδώ, νύχτα με τη μέρα. Ένα πτυχίο λογιστικής, τι σήμαινε τότε και τι τώρα? Καταρχάς, παλιά, όταν τέλειωσα εγώ, δεν υπήρχε πτυχίο λογιστικής. Τι υπήρχε? Υπήρχε πτυχίο οικονομικών επιστημών ή διοίκηση επιχειρήσεων. Έτσι. Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη εξειδίκευση. Υπάρχουν περισσότεροι τομείς. Βεβαίως. Βεβαίως. Η επιστήμη, όσο να είναι, επειδή ακριβώς αυξάνεται η έρευνα, αντιλαμβάνεστε ότι και τα γνωστικά αντικείμενα αρχίζουν και αυξάνονται. Όχι αυξάνονται. Ανάλογα με τις ανάγκες, ναι, κάθε φορά της αγοράς. Ακριβώς. Κλείνοντας, να σας ζητήσουμε να δώσετε μία συμβουλή στα παιδιά που ενδιαφέρονται για το τμήμα σας, στους ενδυνάμεις φοιτητές. Συμβουλή. Συμβουλή είναι... Ένα μήνυμα. Το τμήμα κάνει κάθε προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθεί στο άλλο ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αυτό. Και κάνει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να προσφέρει πάντοτε τις απαιτούμενες γνώσεις, επίκαιρες φυσικά, τις επίκαιρες γνώσεις. Επομένως, θεωρώ ότι θα αποτελέσει ένα πολύ καλό χαρτί στα χέρια του οποιοδήποτε φοιτητή και άρα πτυχιούχο του τμήματος. Αυτή, θα λέγαμε, είναι και η φιλοσοφία του τμήματος, έτσι. Ακριβώς.
Κύριε καθηγητά, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω, πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που μας δεχτήκατε και μιλήσατε και μας παρουσιάσατε το τμήμα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι κάθε επιτυχία πλέον στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε την ευχή, διότι οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Πρέπει να δούμε, έχουμε να παλέψουμε με τα προβλήματα των φοιτητών μας. Πρέπει να δώσουμε λύσεις στον καθένα ξεχωριστά, διότι με όλες αυτές τις αλλαγές η κάθε περίπτωση του κάθε φοιτητή, μάλλον ο κάθε φοιτητής αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση. Και άρα θα πρέπει να είμαστε κοντά του. Να στηρίξουμε τα παιδιά πλέον και στις εποχές αυτές. Και δεν ανησυχώ γι' αυτό, γιατί όλοι οι συνάδελφοι καταβάλουμε άγχρες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Τις προάλλες, μάλιστα, πριν από 15 μέρες, κάναμε μια συνάντηση με των φοιτητών για τη μετάβαση από το ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο. Την παρακολούθησαν πάνω από 600 άτομα στο μεγάλο αμφιθέατρο του Ιδρύματος, εδώ, της Πανεπιστημίου Πόλης Θεσσαλονίκης, στη Σύνδο. Φύγανε όλοι, πιστεύω, με απαντημένα όλα τους τα ερωτήματα. Και όσα δεν συμπεριλαμβάνονταν στις ερωταπαντήσεις που αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα του τμήματος, απαντήθηκαν, όλα τα ερωτήματα απαντήθηκαν διαζώσεις μέσα στο αμφιθέατρο. Εδώ είμαστε, να τα πούμε ξανά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Σήμερα γνωρίσαμε το τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης. Θα σας περιμένουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.